Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις ποτέ δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη ή επίπεδη. Είναι πολλές οι παράμετροι που καθορίζουν το δόγμα, τη δομή, τη στελέχωση, τον εξοπλισμό τους, κυρίως όμως τον προσανατολισμό τους. Προφανώς, στα 3 λεπτά δεν υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθούμε με κανέναν από αυτούς. Η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1952 συνοδεύτηκε τότε με υποσχέσεις ασφάλειας για το λαό. Ήταν υποσχέσεις απατηλές. Τότε εννοούσαν ασφάλεια τις 19 αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις που εγκαταστάθηκαν, εκ των οποίων 3 από αυτές διέθεταν πυρηνικά όπλα ή υποδομές για την εγκατάστασή τους. Τότε τους έταξαν ασφάλεια σαν αυτοί που βίωσαν οι λαοί 48 χωρών σε 48 επεμβάσεις του ΝΑΤΟ ή μελών του από το 49 μέχρι σήμερα με 100 βεσθημάτων. Μια από αυτές τις επιχειρήσεις είναι και η στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα του 67. Άλλη μια, το χουντικό πραξικόπημα στην Κύπρο το 74, η απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Μακαρίου, η εισβολή Τούρκων στο νησί, η κατοχή. Παρόλα αυτά, η ελληνική εξωτερική πολιτική συνεχίζει σήμερα να είναι σημαντικά ταυτισμένη με την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, με την τουρκική προκλητικότητα να κυριαρχεί, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σχεδόν καθημερινά ασκούνται σε αμερικανονατοικές πρόβες πολέμου στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο. Είναι γνωστό ότι οι ναυτικές μονάδες μας περιπολούν σε ξένες θάλασσες ή ετοιμάζονται για τον Αραβικό κόλπο. Η Ελλάδα συμμετέχει σε 12 στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων. Αυτές είναι δραστηριότητες που διασπούν επικίνδυνα τη μαχητική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, αναιρούν την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα, αποδυναμώνουν την αμυντική και αποτρεπτική τους ικανότητα στα ανατολικά μας σύνορα. Είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη πολιτική. Έχετε βαριές ευθύνες. Παραπλανάτε μεθοδευμένα το λαό. Δαπανάτε κατά πέτηση του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ πάνω από το 2% του ΑΕΠ, δηλαδή γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά για τις ένοπλες δυνάμεις. Προς τι η απέτηση για χρηματοδότηση του συνόλου των ενόπλων δυνάμεων, γιατί αυτή η απέτηση δεν περιορίζεται στις μονάδες που διατείνεστε ότι διαθέτετε σε αυτές τις συμμαχίες. Τα ερωτήματα θα ήταν ρητορικά αν απευθύνονταν σε εσάς την κυβέρνηση. Απευθύνονται όμως στο λαό, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Η απάντηση είναι ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει ελάχιστα δικά του στρατεύματα, όμως τις δυνάμεις που χρειάζεται τις απαιτεί από τις χώρες μέλη του. Με βάση αυτό κρύβεται ένοχα ότι το σύνολο των ελληνικών δυνάμεων είναι εκχωρήσιμο σε αυτούς. Τα νομικά εργαλεία για αυτή τη διαδικασία έρχονται από παλιά. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις ένοπλες δυνάμεις των υπολείπων χωρών. Δύο λόγια για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που και ο κύριος Υπουργός και οι εκπρόσωποι εισηγητές των άλλων κομμάτων παρέκαμψαν. Δεν το θεωρούμε αυτό τυχαίο. Είναι ο σημαντικότερος πολλαπλασιαστής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από λαϊκές, εργατικές, αγροτικές οικογένειες. Βίωσαν την αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Φτώχεια, στέρηση, ανασφάλεια, αβέβαιο μέλλον. Στελέχη σήμερα των ενόπλων δυνάμεων αντιμετωπίζουν ακριβώς τα ίδια. Μειωμένες αποδοχές, απλήρωτη περιοριακή εργασία, ανύπαρκτη ουσιαστικά συνυπηρέτηση εργαζομένων συζύγων, βαθιά το χέρι στην άδεια τσέπη για κάλυψη αναγκών σε στολές, μετακινήσεις, φάρμακα, νοσήλια, δίδακτρα για την παραπαιδεία σας, τροφεία για τους ψευτοδημόσιους βρεφονιπιακούς σταθμούς σας. Παρόλα αυτά, υπερβάλλουν εαυτόν, διατηρούν το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε υψηλότατο επίπεδο. Τις θυσίες τους με αυταπάρνηση τις καταθέτουν στη θωράκιση της πατρίδας μας. Εσείς με την πολιτική σας τις κατευθύνετε και υπέρ των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επερχόμενη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία θα διαμορφώσει για αυτούς και για το λαό μας ακόμη πιο επικίνδυνες
παραμέτρους. Το ΚΚΕ απαιτεί άμεση επιστροφή στη χώρα μας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων. Να καταγγελθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις. Να κλείσει η Σούδα και οι άλλες αμερικανοτακές βάσεις. Αποδέσμευση από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τα κυρίαρχα και συνειδητά υποβαθμιζόμενα συνδικαλιστικά τους όργανα. Δύο λόγια. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε με αυτό. Τελειώνω. Αφού θα πάρετε τελειώνω, λόγο μετά. Σας παρακαλώ ολοκληρώστε. Ένα λόγο για την αναφορά του κυρίου Υπουργού πέρα από την μια φορά περί ομόνοιας και εθνικής ομοψυχίας. Συμφώνησαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι αν ζητάει ο κύριος Υπουργός εθνική ομοψυχία στη μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο αμερικάνικο στρατόπεδο, αν ζητάει εθνική ομοψυχία στην εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων σε ξένα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, σε ξένες με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού επεμβάσεις, εμείς είμαστε αντίθετοι και αυτή την αντίθεσή μας δεν την καταθέτουμε στο Κοινοβούλιο, θα την καταθέσουμε στους χώρους δουλειάς, θα την καταθέσουμε στους χώρους εκπαίδευσης, στα πανεπιστήμια, θα την καταθέσουμε στους δρόμους. Σας ευχαριστώ.